Περισσότερος αδύναμη της φύσης παρά σε καλλιτέχνης, ο Μάικλ Τζάκσον την περίοδο 1979-1992 διένυσε τα χρυσά χρόνια της καριέρας του και ήταν κυριολεκτικά ασταμάτητος. Το 79 με την κυκλοφορία του άλμπουμ του Off The Wall παρουσιάζεται στον κόσμο ως ένας γεμάτος ενέργεια και φρέσκες ιδέες καλλιτέχνης. Αλλά αυτό ήταν μόνο μία μικρή γεύση. Το Νοέμβριο του 1982 έρχεται το καθοριστικό σημείο στην καριέρα του Τζάκσον με την κυκλοφορία του άλμπουμ Thriller. Με εκπληκτικά κομμάτια όπως το Billie Jean και το Beat It, το άλμπουμ βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard Chart για 37 εβδομάδες, παρέμεινε στο Hot 100 για έναν χρόνο και μέχρι σήμερα είναι το πιο επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με συνολικές πωλήσεις πάνω από 105 εκατομμύρια αντίτυπα. Τα μέσα φαίνεται να μην τον χορταίνουν. Το 1984 παρουσιάζει τη θρυλική πλέον χορευτική κίνηση, το Moonwalk, όπου αντιγράφηκε από εκατομμύρια ανθρώπους και χαρακτήρισε για πάντα το ούτως ή άλλως μοναδικό στυλ του. Το 1988, κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Grammy, αφήνει άφωνο το κοινό με τη διασκευή του τραγουδιού The Way You Make Me Feel. Με την κυκλοφορία του 7ου άλμπουμ του με τίτλο Bad και κομμάτια όπως το Smooth Criminal, κερδίζει 2 Grammys και πουλάει 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει επίσης την αναβίωση του The Way You Make Me Feel πλάι στην ανερχόμενη τότε Britney Spears. Την τελευταία sold out περιοδία του που δεν έγινε ποτέ, φάνηκε πως η έγκλη του βασιλιά της pop δεν είχε ξεθοριάσει στιγμή.